Απλή γιορτή για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Για την Ορθοδοξία, η εορτή του Ευαγγελισμού που είναι το εισόδιο όλων των εορτών. Αν δεν είχαμε δηλαδή τον Ευαγγελισμό της και χαριτωμένης Θεοτόκου, δεν θα είχαμε το μυστήριο της οικονομίας, την παρουσία δηλαδή του Χριστού. Γι' αυτό και οφείλουμε τα πάντα στην Παναγία που έγινε διάκονος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Για μας όμως τους Έλληνες είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Είναι ένας καινούριος, θα λέγαμε, Ευαγγελισμός, αφού την ημέρα εκείνη είχαμε την εθνική μας, άρχισε η εθνική μας παλιγγενεσία. Και οφείλουμε στην Παναγία που υπέγραψε, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, την ελευθερία της πατρίδος μας και οφείλουμε σε αυτούς οι οποίοι έπεσαν στα πεδία των μαχών για να είμαστε ελεύθεροι εμείς. Σήμερα σημείωσα στην εγκύκλιο, η οποία διαβάστηκε σε όλους τους ναούς της επαρχίας μας, αυτό που έλεγε ο εκλεκτός συντοπίτης μας Ιων Δραγούμης. Τι χρειάζεται σήμερα? Να σώσουμε την ιδιοπροσωπία μας. Να σώσουμε αυτό το οποίο μας χάρισαν αυτοί που έπεσαν στα πεδία των μαχών. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Γεμάτα υγεία και η Παναγία να μας σκεπάζει, να σκεπάζει την πατρίδα μας. Ταραγμένες εποχές, δύσκολες εποχές. Δύσκολες εποχές, αλλά τίποτα ακατόρθωτο για εκείνους που διαθέτουν πίστη στο Θεό και ενότητα. Γιατί αυτός ο οποίος πιστεύει, αυτός συγχρόνως και νικά. Αυτός είναι πάντοτε νικητής. Αυτό έκανε το γένος μας. Έτσι χρειάζεται σήμερα να πορευτούμε. Με πίστη στο Θεό και με ενότητα. Χρόνια πολλά. Οι εθνικοί μας ήρωες από το 1821 ξεκίνησαν ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Σήμερα τιμάμε αυτόν τον αγώνα τους, αλλά παίρνουμε και δύναμη και παράδειγμα από τη θυσία των προγόνων μας. Σήμερα οφείλουμε ως γενιά να παραδειγματιστούμε, αλλά και να σηκώσουμε δυνατά τις αξίες, τα ιδεώδη της πατρίδας μας. Σήμερα οφείλουμε ως Έλληνες να προχωρήσουμε μπροστά, ενωμένοι και να παραδειγματιστούμε από αυτά που πράξανε οι ήρωες της Επανάστασης του 1821. Έχουμε μια διπλή γιορτή. Διπλή γιορτή. Γιορτή της Ορθοδοξίας και γιορτή του Ελληνισμού. Μια γιορτή που οφείλουμε η δικιά μας η γενιά, στη νέα γενιά, να παραδώσουμε τις αξίες, τα ιδεώδη της πατρίδας, του έθνου και της Ορθοδοξίας μας δυνατά στην γενιά που σήμερα παρέλασε, που μας κάνει υπερήφανους. Αυτό το οφείλουμε σε όλο τον Ελληνισμό, σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Θέλω να ευχηθώ στους Έλληνες απανταχού, όπου και αν είναι, χρόνια πολλά, διπλή γιορτή, υγεία, δύναμη, προκοπή, ενότητα και όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, μας το δίδαξαν οι εθνικοί μας ήρωες. Ευχαριστώ. 25 Μαρτίου σήμερα, μαζί με το χαρμόσυνο μήνυμα που πήρε η Παναγία μας, γιορτάζουμε και την παλιγενεσία του έθνους, το άλλο χαρμόσυνο μήνυμα. Σήμερα είναι απαραίτητο όσο ποτέ να είμαστε ενωμένοι, γιατί η πατρίδα μας βάλεται πανταχώθεν και εκ των έσω σε μια εποχή που ο μηδενισμός έχει απλώσει τις ρίζες του, μια εποχή που κατεβάζουμε τους σταυρούς για να μην σκανδαλίσουμε, μια εποχή που ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Μακεδόνες, φοβόμαστε, μια εποχή που πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε το μέλλον μας. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Μακεδονία. Σήμερα του Ευαγγελισμού και της εορτής της 25ης Μαρτίου, με το δεδομένο ότι συμμετέχω ως δήμαρχος στην τελευταία παρέλαση, έχω να κάνω την εξής δηλώση, η οποία είναι λυτή. Αυτό που απαιτείται είναι ομοψυχία, ενότητα, δεν μας περισσεύει τίποτε και βεβαίως να υπηρετούμε την αλήθεια, γιατί αυτή απελευθερώνει. Χρόνια πολλά σε όλους. Μακεδονία είναι μία. Μία και ελληνική. Μακεδονία είναι στην Ελλάδα.